προτείνει. Μισό λεπτό, κύριε Βίτσα, γιατί τον έχουμε τον κύριο Κατρούγκαλη και εσάς. Κύριε Κατρούγκαλη, ελάτε, συνεχίστε. Ναι, χίλια συγγνώμη. Έλεγα λοιπόν ότι η μοναδική περίπτωση να μην έχουμε την εφαρμογή αυτή των προηγούμενων νόμων που συνεπάγονται μειώσεις χωρίς να λύνουν το θέμα είναι να είχαμε μια συνολική αντιπρόταση δική μας, ένα νέο σύστημα. Αυτό περιλήφθηκε στο μνημόνιο, το οποίο εκτός από τον κατάλογο της συνταγής της παλιάς λέει ότι αν εμείς μπορέσουμε να έχουμε δομικές προτάσεις ισοδύναμου αποτελέσματος, αυτές θα γίνουν δεκτές. Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε λοιπόν διαμόρφωσε τέτοιου είδους δομικές προτάσεις. Αυτός είναι ο σκοπός της Επιτροπής. Ναι. Δεν τις έχει διαμορφώσει. Είναι ακριβώς εντογίγνεσθε η προσπάθεια αυτή. Και μάλιστα ως προς την αρχιτεκτονική του συστήματος, που είναι το βασικό ζήτημα, έχει διαμορφωθεί μια υποομάδα. Υπάρχει μια πρόταση από τον πρώην διοικητή του ΙΚΑ, τον κύριο Νεκτάριο. Υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις που συζητιούνται. Mm-hmm. Ποια είναι η ουσία? Να μην υπάρχει απόλυτη ανταποδοτικότητα όπως ζητούν οι δανειστές, δηλαδή πρακτικά οι εισφορές να καθορίζουν ακριβώς τις συντάξεις, για τον απλό λόγο ότι έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση της εργασίας στον χώρο της Ελλάδας, στο εργασιακό βιογραφικό του μέσου εργαζόμενου θα υπάρχουν κενά. Ναι. Πρέπει λοιπόν το κράτος να ανακαλύπτει με τον κοινωνικό χαρακτήρα που έχει η κοινωνική ασφάλιση, ούτως ώστε οι συντάξεις να είναι αξιοπρεπείς, να μην είναι επιδόματα. Ωραία. Να μην είναι άρα το αυτό χρήμα από πού. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που υπάρχει για όλα τα θέματα. Όλα τα άλλα ωραία τα σχόλια. Για αυτόν τον λόγο γίνεται και η μελέτη. Μα για αυτόν τον λόγο γίνεται για κάποιο άλλο λόγο. Θα βρεθούν τα χρήματα. Προσέξτε όμως, ακριβώς, το ζήτημα της χρηματοδότησης του συστήματος είναι κομβικό. Ακριβώς γιατί έχουμε και το μεγάλο ζήτημα της ανεργίας που αντιλαμβάνεστε ότι υπονομεύει ιδιαίτερα τη δυνατότητα να χρηματοδοτείται το σύστημα. Διότι αν αληθεύει ότι λείπουν κοντά στο 1,5 δις, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτό μη υπαρχόντων χρημάτων το επόμενο χρόνο θα βρεθεί από την περικοπή των συντάξεων. Δεν μπορώ να βρω άλλο τρόπο. Δεν καταλαβαίνω. Όχι, δεν υπάρχει πρόταση. Αν υπάρχει πρόταση, άλλη, θα δούμε. Ναι. Μισό λεπτό να σας πω κάτι όμως που είναι. Δεν μπορούμε να βρούμε για το ΦΠΑ. Το συνταξιοδοτικό σύστημα είναι προβληματικό. Όχι μόνο γιατί μας λείπουν εισφορές λόγω της ανεργίας ή γιατί έχει επιδεινωθεί η σχέση δημογραφική εργαζόμενων συνταξιούχων, έχει και ένα ζήτημα εγγενούς δικαιοσύνης. Ήταν πάντοτε κατακαιρματισμένο, διαφορετικά κατώτατα όρια, άλλοι κανόνες λειτουργίας στο ένα ταμείο, άλλοι στο άλλο. Ένας έντονος πελατειακός τρόπος με τον οποίο κατασκευάστηκε εξ αρχής. Άρα, όταν μιλάμε για την αρχιτεκτονική του συστήματος, θέλουμε να επανορθώσουμε όχι μόνο το θέμα των εισφορών, αλλά και το θέμα της, ας πούμε, εσωτερικής δικαιοσύνης του συστήματος. Εσείς τώρα, προτείνετε αύξηση των εισφορών, κύριε Κατρούγκαλε? Εγώ προτείνω, πρώτα-πρώτα η Επιτροπή ασχολείται. Αύξηση των εισφορών μπορεί να χρειαστεί να γίνει, αλλά θέλουμε να την αποφύγουμε. Τι μπορεί να γίνει? Μα δεν μπορεί πάντως να βρέξει χρήματα. Κάπου κάπου θα βρεθεί αυτό το 1,5-1,6 που λείπει. Δεν γίνεται να μην αυξηθούν οι εισφορές, να μην αυξηθεί τίποτα, να μην πάνε τα χρόνια πιο να μεγαλώσουν και να μην γίνει τίποτα. Ακούστε, εύκολα θα σας πει κάποιος, όπως ένας υπουργός οικονομικών μιλάει για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ο μέσος υπουργός εργασίας θα σας έλεγε για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Ναι, αλλά μην πάμε σε αυτή τη δικαιολογία. Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι δικαιολογία. Δεν είναι δικαιολογία. Ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει. Μπορεί να γίνει ένας εξορθολογισμός αντιστοίχησης, ας πούμε. Μια δυνατότητα εξορθολογισμού των τρόπων με τον οποίο καταβάλλονται τις φορές. Mm-hmm. Να μπορεί κάποιος να κάνει επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας. Να εφαρμοστεί μια ρύθμιση που ποτέ δεν κατάλαβα γιατί δεν έχει προβλεφθεί η έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης. Η νομοθεσία του 10, αυτή η μνημονιακή που τη θεωρώ αρνητική, έχει και μια ιδιαίτερα θετική πρόβλεψη. Με υπουργική απόφαση να οριστεί ότι όπως καταβάλλεται η μισθοδοσία των εργαζομένων στην τράπεζα, αυτομάτως με την καταβολή της μισθοδοσίας στην τράπεζα να καταβάλλονται και ασφαλιστικές εισφορές. Υπάρχουν άλλες σκέψεις να καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές με ίδιο μηχανισμό ανάλογο με αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει όμως, εντάξει, υπάρχουν που φαντάζομαι πολλοί τρόποι, τους εξετάζει η Επιτροπή καμία αντίρρηση μέχρι να καταλήξουν. Υπάρχει όμως ένα κεντρικό ερώτημα. Είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Σχεδιάζω ένα ασφαλιστικό σύστημα που αφορά στις γενιές που θα βγουν στη σύνταξη σταδιακά. Χρόνο με το χρόνο και ομαλά. Και είναι ένα διαφορετικό πράγμα ένα ασφαλιστικό σύστημα που μέχρι να εφαρμοστεί θα ακουμπήσει και τους σημερινούς συνταξιούχους. Ναι, έχετε απαντήσει. Και πάντοτε η μεταβατικότητα είναι το βασικό θέμα στις μεταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού. Δείτε το και αντίστροφο όμως. Εάν δεν αλλάξουμε το ασφαλιστικό, το πρόβλημα δεν είναι μόνο να πληρώνουμε τις συντάξεις. Το πρόβλημα είναι οι εργαζόμενοι σήμερα, όταν θα φτάσουν στην ώρα να πάρουν σύνταξη, να μπορούν και αυτοί να την πάρουν.
γιατί διαφορετικά δημορφώνεται μια αντιασφαλιστική συνείδηση. Γιατί ο εργαζόμενος αντιλαμβάνεται την ασφαλιστική εισφορά σαν ένα φόρο από τον οποίο αποφελείται ο συνταξιούχος, αλλά από τον οποίο ο ίδιος δεν πρόκειται να αποφελείται. Τα ανοιχτά συστήματα είναι στον προβληματισμό σας. Ναι, ναι, η δική μου άποψη προσωπικά. Ιδιωτικό και δημόσιο. Η δική μου αυτό άποψη έχει γίνει στην πράξη, κύριε Υπουργέ. Ναι. Στην πράξη έχει γίνει άποψη αυτό που λέτε. Ναι, μισό λεπτάκι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο όπου το ασφαλιστικό σύστημα να εξασφαλίσει ένα δημόσιο πυλώνα όπου θα εξασφαλίζει από μόνος του αξιοπρεπείς συντάξεις. Yeah. Από εκεί και μετά η συμπλήρωση αυτού του, της κοινωνικής ασφαλιστικής παροχής από άλλους τρόπους είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε. Yeah. Κοιτάξτε όμως κάτι επιπλέον. Ειδικά σε περιόδους κρίσης, όταν το διαθέσιμο εισόδημα δεν είναι επαρκές ούτως ώστε και να καλύπτει... Και κλείστε, κύριε Υπουργέ, κλείστε με αυτό. Και να μένει ένα υπόλοιπο που μπορεί να το κάνει κανείς οποιαδήποτε άλλο ιδιωτική ασφάλιση, η προτεραιότητα του κράτους θα πρέπει να είναι να βρει έναν τρόπο ούτως ώστε τα μικρά, τα μεσαία εισοδήματα να μην έχουν απώλειες συνταξιοδοτικές. Κύριε Υπουργέ, κλείνουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλω λόγο στον κύριο Κατρούγκο. Αν η εκτίμηση, αν μάλλον η κατεύθυνση είναι, αφήστε το ποσό, θα δούμε πού καταλήγει. Αν η κατεύθυνση είναι να πάμε σε μια στην πραγματικότητα ενιαία σύνταξη, δηλαδή σε ένα ποσό δεν ξέρω ποιο θα είναι. Εγγυημένο, ας πούμε. Όχι απλώς εγγυημένο. Αυτό θα είναι που θα παίρνουν όλοι. Ναι, ναι. Και οι αποκλίσεις που υπάρχουν και τώρα. Και θα χτίζεις από εκεί πάνω. Όχι, δεν ξέρω αν θα χτίζεις ή δεν θα χτίζεις. Λέω, εάν η κατεύθυνση, και είναι σαφής η ερώτηση, εάν η κατεύθυνση και του προβληματισμού είναι να πάμε σε μια ενιαία σύνταξη, όχι απλώς εγγυημένη, αλλά ενιαία σύνταξη ίδια για όλους. Ανεξάρτητα όχι, από τη δουλειά που κάνει ο καθένας. Θα γίνει. Όχι, όχι, όχι. Ακούστε. Ανεξάρτητα από τι πληρώνει. Ξέρω τι ρωτάω. Αρχιετυπικά, υπήρχαν δύο άκρα στην οργάνωση του εξοδοτικού συστήματος. Το σκανδιναβικό, που έχει ακριβώς αυτό το οποίο λέτε. Ναι. Από τη φορολογία χρηματοδοτεί το και το ασφαλιστικό σύστημα. Ναι. Και όλοι έπαιρναν μια flat rate σύνταξη. Και η αντίστοιχη, το άλλο άκρο, είναι αυτό με το περίφημο νοητό κεφαλαιοποιητικό σύστημα που προσωμιώνει μια ιδιωτική ασφάλιση. Και πρακτικά ο ασφαλισμένος παίρνει ό,τι δίνει. Μάλιστα. Όλα τα συστήματα στην Ευρώπη είναι πλέον υβριδικά. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα που να είναι είτε αμυγός σκανδιναβικό είτε αμυγές. Άρα μοιραία θα πάμε σε συνδυασμό. Σε ένα μεικτό συνδυασμό. Κλείσαμε, κύριε.